Η αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στο νησί μας δεν φαίνεται να επηρεάζει προς το παρόν τις κρατήσεις, με τις αφίξεις την ίδια ώρα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Βουλιάζει από τουρίστες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης με τα μηνύματα να είναι ενθαρρυντικά και για το μήνα Σεπτέμβριο. Από το Βέλγιο. Από το Βέλγιο. Για διακοπές πόσες μέρες? Μία εβδομάδα. Εμείς εδώ μένουμε. Ναι, ναι, ναι. Έχετε καταγωγή από την Κρήτη? Ναι, ναι. Πού είσαι εσείς? Άγιο Νικολάου. Μας έχει λείψει τόσο πολύ που κανένας δεν το ξέρει, μόνο εμείς που φύγαμε. Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα δεν αποτέλεσε εμπόδιο για να έρθετε, έτσι? Όχι, όχι. Hello, welcome. Very good. Γερμανία, Ηράκλειο, Πιτσίδια. Είμαι εμβολιασμένη, προσέχω. Είμαι σπίτι μου, δεν είμαι σε ξενοδοχείο. Όλα καλά. Το γεγονός ότι αυξάνουν τα κρούσματα και στην Κρήτη με το κορονοϊό, σας ανησυχεί? Θα ερχόμουν έτσι και αλλιώς, αλλά όταν βλέπω τι γίνεται εδώ πέρα, σε εκκλησίες, σε γιορτές, σε πανηγύρια, σε πολύ δύσκολο πράγμα. Αυτή τη στιγμή πάμε αρκετά καλά, μπορώ να πω. Είναι τα νούμερα που είχαμε πει ότι από 10 Ιουλίου και ύστερα θα πετύχουμε. Βέβαια υπάρχει το mini lockdown, το οποίο σίγουρα θα υπάρξουν διάφορα προβλήματα αν συνεχίσει για περισσότερες εβδομάδες από μία ή δύο. Θα έχουν πρόβλημα οι νεαροί Ολλανδοί που πάνε στη Χερσόνησο και οι νεαροί Εγγλέζοι που πάνε στα Μάλια. Περίπου 20.000 τουρίστες καταφθάνουν σε ημερήσια βάση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τον αριθμό να αυξάνεται τα Σαββατοκύριακα. Με πρόπερση θα είμαστε τον Αύγουστο περίπου γύρω στο 80 με 85% του 19. Που είναι τα νούμερα καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Κανείς δεν περίμενε να έχουμε τόσες πολλές αφήξεις. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε από άποψη αφήξεων. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που είμαι εδώ πέρα. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Την τελευταία φορά που ήρθα, νομίζω ήταν πριν από 2 χρόνια. Οπότε, επιτέλους τα κατάφερα και είμαι στην Κρήτη. Και νιώθω πάρα πολύ ασφαλής. Σε σύγκριση με το 2019, αυξήθηκαν σημαντικά οι αφήξεις Γερμανών, Αυστριακών, Πολωνών, Ελβετών και Ουκρανών. Αντιθέτως, καταγράφεται πτώση στις αφήξεις Βρετανών και Ρώσων. Στατιστικά Ιουλίου, η Γερμανία είχε σύν 9% από το 19, που είναι τεράστιο το νούμερο. Η Ουκρανία 50% από το 19. Η Ελβετία 29% από το 19. Και η Αυστρία 14% από το 19. Πάρα πολλοί διαβάζουν τα νέα. Φοβούνται λίγο, αλλά εντάξει. Και εμείς έχουμε τραβήξει κάμποσα στη Γερμανία και αυτές τις εβδομάδες στο χρόνο θέμε και εμείς λίγο ήλιο, λίγο αγάπη, λίγο Κρήτη, λίγο θάλασσα. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στην Κρήτη. Είμαι από την Ελβετία. Θα κάνω διακοπές σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Ικανοποιημένοι από την τουριστική κίνηση και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, με τον Γιώργο Μανουσάκη να αναφέρεται στα προβλήματα της στάθμευσης των Πούλμαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κανένα ατύχημα και ευχόμαστε να μην γίνει. Δεν είναι, θεωρούμε, αυτή μια εικόνα ενός σοβαρού και πολιτισμένου αεροδρομίου αυτή που επικρατεί. Παρά τα τόσα φορές που έχουμε αναδείξει το θέμα, δυστυχώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Όλα είναι αφημένα στον αυτόματο πιλότο και περιμένουμε όταν θα φτιαχτεί το αεροδρόμιο του Καστελίου, μήπως δούμε και εμείς καλύτερες μέρες εκεί πέρα.